Συνεχίζοντας το σκεπτικό που ξεδίπλωσε ο Άδωνης, θέλω και εγώ να επιβεβαιώσω την εξαιρετική αγαστή συνεργασία των δύο Υπουργείων και συνολικά της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο την φιλία, θα προσέθετα και την εκτίμηση προς Έλληνες εξαγωγής και προς το πρόσωπο, ιδιαίτερα το πρόσωπο της Προέδρου της κυρίας Σακελαρίδη. Θα ήθελα συνεπώς, με αφορμή τη σημερινή μας επικοινωνία, να ευχαριστήσω τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγείων για την πρόσκληση και να συγχαρώ την διοίκησή του για τη διοργάνωση της σημερινής, νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσας εκδήλωσης. Συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στον απόϊχο μιας πρωτοφανούς δοκιμασίας αυτή της πανδημίας, η οποία ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης των οικονομιών μας στη βάση ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, υπογραμμίζοντας τον κέριο και εν δυνάμει καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εξωστρέφεια στον αναπροσανατολισμό της εθνικής μας οικονομίας και την ανοικοδόμηση σε πιο ισχυρές και στέρεες βάσεις. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις της νέας μετα-COVID εποχής που έχει αρχίσει ήδη να χαράσεται. Πρόκληση στην οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων καλείται να ανταποκριθεί, συμβάλλοντας ενεργά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, χάρη στη μακρά πορεία και την πλούσια εμπειρία. Άλλωστε, υπενθυμίζω, η ίδρυση του Συνδέσμου αποτέλεσε ένα τολμηρό εγχείρημα λίγων οραματιστών και πρωτοπόρων επιχειρηματιών που στα συντρίμια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διέκριναν και διέβλεψαν την προοπτική, τη δυναμική και το σημαντικό ρόλο των εξαγωγών στην εθνική προσπάθεια ανόρθωσης οικονομίας. Τότε το εγχείρημα πέτυχε. Σήμερα, 76 χρόνια μετά, η πρόκληση παραμένει σχεδόν ίδια. Να καταστεί το εξωτερικό εμπόριο όχημα υπέρβασης υγειονομικής κρίσης και δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης και προοπτικής για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μετά από σχεδόν 2 χρόνια σκληρής μάχης με την πανδημία και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται στο κρίσιμο στάδιο της μετάβασης σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Μετάβαση που όμως δεν είναι ανέφελη, καθώς η πανδημία, η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν λόγω των μεταλλάξεων παραμένουν, ενώ νέες προκλήσεις αναδύονται στο κλιματικό και ενεργειακό πεδίο. Ως κυβέρνηση, έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις, όλες τις προκλήσεις και συντονισμένα και κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων. Ειδικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λάβαμε πρωτοφανή σε ύψος και εύρος μέτρα άνω των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι και το 2022, ενώ σημαντικά ποσά έχουν κατευθυνθεί κατά την ίδια περίοδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης. Να θυμίσω τα 500 εκατομμύρια το καλοκαίρι για τις πλημμύρες και το 1,1 δις πρόσφατα για την ενεργειακή κρίση. Καταφέραμε έτσι να στηρίξουμε γενναία και αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του τόπου μας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών επιχειρήσεων που απέδειξαν αντοχή και προσαρμοστικότητα, διασφαλίζοντάς τους την καλύτερη δυνατή αφετηρία επανεκκίνησης. Γεγονός που αποτυπώνεται και αντανακλάται σε όλα τα οικονομικά μεγέθη, με προεξέχουσα την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μας φέτος, αλλά και τις πολύ καλές επιδόσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες ανέκτησαν το χαμένο έδαφος του 2020, με τον κύκλο εργασιών τους να επιστρέφει στα επίπεδα του 2019, στο 9μηνο του έτους. Παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ανάκαμψη εμφανίζει ποιοτικά στοιχεία που της προσδίδουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, καθώς δεν στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση, αλλά και στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγών. Ειδικά οι εξαγωγές, που αποτελούν το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, εμφάνισαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ευελιξία. Ανθεκτικότητα, διότι παρά τις ιδιαίτερες αντίξωες συνθήκες, η μείωση των εξαγωγών του 2020 περιορίστηκε περίπου στο 9% σε σχέση με το 2019. Εάν μάλιστα εξαιρέσουμε τα πετρελόιδη, σημειώθηκε μικρή αύξηση κατά 3,4%. Στο 9 μήνα του 2021,
κατεγράφει σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 28% έναντι της αντίστοιχης περίοδου, περσινής περίοδου, με αποτέλεσμα ως το τέλος του έτους, όπως ο ορθός είπε ο Άδωνης, να αναμένεται εκτόξευσή τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτά ως προς την ανθεκτικότητα. Γιατί όμως είπα και ευελιξία? Ευελιξία διότι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στροφή της βιομηχανίας μας στην παραγωγή υγειονομικού υλικού, που εξασφάλισε την εθνική επάρκεια και κατέκτησε τις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις διεύρυναν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, διαθέτοντας εκτός συνόρων μέρος των προϊόντων τους, που προ-πανδημίας διατίθενται στην εσωτερική αγορά, αλλά πλέον δεν μπορούσαν να απορροφηθούν. Τα παραπάνω, συγγνώμη, είναι αποτέλεσμα της προσαρμοστικότητας και διορατικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και καρπός της εξαιρετικά υποστηρικτικής, συνεκτικής, αποδοτικής, αναπτυξιακής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, που επί 2,5 χρόνια με συνέπεια όχι μόνο χαράσει, αλλά υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική που αφενός στηρίζει και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και αφετέρου προάγει και ενισχύει την εξωστρέφεια της εθνικής οικονομίας. Πολιτική που για τον τομέα των εξαγωγών εδράζει τους εξής άξονες. Πρώτον, το είπε ο Άδωνης, κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει 458 δράσεις που αναπτύσσονται σε όλες τις υπήρους. Πρόκειται για καρπό συλλογικής δουλειάς κυβέρνησης, που αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο την πρόοδο της εξωστρέφειας της χώρας μας και της οικονομίας της. Δεύτερον, πολιτικές τόνωσης των επενδύσεων και των εξαγωγών, ώστε να διευρυνθεί η παραγωγική κοινότητα των εξαγωγέων και να επεκταθούν οι χώρες και οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται. Τρίτον, ψηφιοποίηση της δομής της οικονομικής διπλωματίας μέσω του Enterprise Greece. Ο αρμόδιος υπουργός θα μιλήσει σε λίγο. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του περσινού lockdown οργανώθηκαν πολυάριθμα υβριδικά events που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι εξαγωγείς να διατηρήσουν την επαφή τους με τις διεθνείς αγορές. Έτσι, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή τους ώστε να γίνουν πιο ψηφιακές, επέτρεψε, μόλις άνοιξαν ξανά οι αγορές, να συνεχίσουν με σημαντική επιτυχία την εξαγωγική δραστηριότητά τους. Ειδικά τώρα, όσο αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις για να αντέξουν στους κραδασμούς των πολλαπλών κρίσεων και να ενδυναμωθούν, να μεγεθυνθούν και να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν ενεργά στο αναπτυξιακό άλμα της χώρας και στη δημιουργία πολλών και καλά αμοιβόμενων νέων θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές, όπως είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πολλές εκ των οποίων, όπως είναι η μείωση προκαταβολής φόρου και η μείωση του φόρου εισοδήματος, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεύτερον, η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας, το ανέδειξε και ο Άδωνης αυτό, με περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Ο εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου, την έρευνα και ανάπτυξη. Ήδη, διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν δώσει σαφή και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προοπτικές οικονομίας μας, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις. Microsoft, Pfizer, Volkswagen, Cisco και άλλες. Επίσης, η προώθηση κινήτρων για την ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Η διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εξυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Η στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης
και άλλων εξωγενών δοκιμασιών, όπως είναι η ενεργειακή και κλιματική κρίση. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία του κορονοϊού κλώνησε τον πλανήτη μας, ανατρέποντας δεδομένα δεκαετιών και επαναπροσδιορίζοντας προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής. Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αναδείχθηκαν σε κυρίαρχες έννοιες, σε όλους τους τομείς, επιτάσσοντας την στροφή του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας προς ένα πιο ανταγωνιστικό, εξωστρεφές, καινοτόμο, έξυπνο, πράσινο και ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο. Παραγωγικό μοντέλο που θα καθιστά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Ως κυβέρνηση, αποδείξαμε ότι μπορούμε να έρθουμε στο ύψος ιστορικών προκλήσεων, να διαβάσουμε τα μηνύματα της εποχής και να διαμορφώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε με διορατικότητα και προεννοητικότητα ισχυρές βάσεις για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας απέναντι σε κάθε δοκιμασία, παραμένοντας πιστοί στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών και προχωράμε στην βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2021-2027. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση έχει καταρτήσει ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο Θοδωρής Σκυλακάκης σε λίγο εκτιμώ ότι θα μιλήσει πολύ πιο αναλυτικά γι' αυτό. Το Ελλάδα 2.0, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην αντιμετώπιση του υφιστάμενου παραγωγικού και επενδυτικού κενού. Σχέδιο που προβλέπει για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών, την αξιοποίηση πόρων ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ οι επενδυτικοί πόροι που κινητοποιούνται αναμένεται να ανέλθουν στα 409 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη, μεταξύ των πρώτων έργων του σχεδίου που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, περιλαμβάνεται το έργο εξωστρεφής γεωργία προϋπολογισμού 20,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών για την ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Ακολουθώντας την παραπάνω στρατηγική και με εφαλτήριο όλα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, θα καταφέρουμε όλοι μαζί, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα της χώρας. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια αλλαγής σελίδας, είμαι βέβαιος ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων και τα μέλη του θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.